κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση αποτιμούν τη συζήτηση στη Βουλή για τη διαπλοκή και αλληλοκατηγορούνται για όσα υπόθηκαν στην Ολομέλεια. Πηγές του Μεγάλου Μαξίμου σημειώνουν ότι οι πολίτες παρακολούθησαν μια συνεχή και αγωνιώδη προσπάθεια του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας να αποφύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις στα δεκάδες ερωτήματα που του έθεσε ο Πρωθυπουργός. Αναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά το ρόλο του εκπροσώπου των καναλαρχών και αποδεικνύοντας ότι το αποκλειστικό του μέλημα είναι να αποτραπεί η επιβολή της νομιμότητας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε αποκλειστικά στο ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών και δεν παρέλειψε για πολλωστή φορά τις τελευταίες ημέρες να κάνει μια ακόμη προσωπική επίθεση στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, λένε οι κυβερνητικοί κύκλοι. Καταλήγοντας, πηγές του Μαξίμου παρατήρησαν ότι ο Πρωθυπουργός υπήρξε συνεπής στη δέσμευσή του να μιλήσει για τη διαπλοκή με ονόματα και διευθύνσεις, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη που βρέθηκε απολογούμενος. Νομίζω ότι το αίτημα του κυρίου Μητσοτάκη ήταν πραγματικά επίκαιρο και βέβαια ο Υπουργός δεν άφησε να πέσει κάτω. Εκμεταλλευόμενος λοιπόν αυτή τη σημαντική συγκυρία και μάλιστα ακριβώς σε εκείνη τη φάση που, σε αυτή τη φάση που ουσιαστικά χτυπιέται η διαπλοκή, και αυτό έχει να κάνει βέβαια με τις τηλεοπτικές άδειες, νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία χθες να παρακολουθήσουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είπε τα πράγματα με το όνομά τους, με τις διευθύνσεις, με στοιχεία, με ποσά συγκεκριμένα και μάλιστα ήταν ξεκάθαρο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2019. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτό που πιστεύουμε, γιατί το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά φάνηκε πραγματικά ελάχιστος. Να μην σχολιάσουμε τα φετρά τα οποία ακούστηκαν και για τα κοινωνικά συμβόλαια, αφού έχει τα τρία επιτυχία και μπέρδεψε το Μοντεσκιέ με τον Ρουσό. Αυτό που ήταν πάντως αξιοπρόσεκτο ήταν ότι μέσα από την Ολομέλεια έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και ο κ. Μαϊμαράκης, ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι οι εξελίξεις της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πάρα πολύ γρήγορες. Ο κ. Μητσοτάκης πραγματικά κάνει καλά τη δουλειά του και έχω την εντύπωση ότι δεν θα το δούμε ούτε καν υποψήφιο πρωθυπουργό. Θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι προχώρησε πάρα πολύ καλά και η διαπλοκή και τα 90 εκατομμύρια που ήδη έχει εισπράξει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και ήδη έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους που είναι πραγματικά η κοινωνία, με τους 15.000 παιδικούς σταθμούς επιπλέον θέσεων που άνοιξαν τώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος το κατανοεί και θα το επιβραβεύσει για άλλη μια φορά. Από την άλλη μεριά, στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τα ζητήματα διαφάνειας για να ξεφύγει από τη δεινή πολιτική θέση που τον έχει οδηγήσει η αποτυχία της πολιτικής του και τα ψέματα στα οποία τη στήριξε. Μόνο που πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Νόμιζε ότι θα στριμώξει τη Νέα Δημοκρατία με τις χιλιοϊπωμένες λασπολογικές αναφορές του συνεχίζουν και προσθέτουν πως τελικά ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε να απολογεί το ίδιος. Χθες το βράδυ ο κύριος Τσίπρας, για πολλωστή φορά βουτυγμένος στην αλαζονία του και στον εκνευρισμό του, προσπάθησε να μεταστρέψει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας παίζοντας το χιλιοπαιγμένο έργο του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Και ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν συζητήθηκε καν χθες στη Βουλή? Η απόρριψη της δόσης από το Eurogroup του 1,7 δισεκατομμυρίων, τα οποία θα πήγαιναν στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους οφειλέτες, στους ιδιώτες οφειλέτες, συγγνώμη. Μια απόφαση η οποία βυθίζει ακόμα περισσότερο την οικονομία αλλά και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανεργία. Ο κ. Τσίπρας, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνησή του και στη Λαϊκή Βούληση, τη μεγαλύτερη που θα έλεγα απόσταση που έχουμε δει ποτέ στη μεταπολίτευση, απέδειξε ότι σκοπός του είναι η παραμονή στην εξουσία χωρίς να ενδιαφέρεται για το πραγματικό συμφέρον του κόσμου. Μια μεταπολίτευση την οποία διαρκώς κατακρίνει ο κ. Τσίπρας, αλλά και τις οποίες έχει γίνει κοινωνός των βασικότερων χαρακτηριστικών της. Και ποιο είναι αυτό? Θα μιλήσω για τη διαφθορά η οποία φάνηκε στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Η Νέα Δημοκρατία, όταν είχε συναντηθεί για πρώτη φορά ο πρόεδρός της με τον κύριο Τσίπρα, είχε ζητήσει να υπάρξει συνένεση στη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ με έναν μόνο όρο, να τηρηθεί το Σύνταγμα. Να είναι λοιπόν το ΕΣΟΥΡΟΥ το υπεύθυνο για τις τηλεοπτικές άδειες και όχι ο υπουργός ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Τσίπρας το αρνήθηκε. Το αρνήθηκε για πολλωστή φορά γιατί ήθελε να είναι αυτός ο κυρίαρχος στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι της ενημέρωσης, στο παιχνίδι της δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει κάποια ερωτήματα στον κύριο Τσίπρα, τα οποία ακόμα αδυνατεί να απαντήσει. Το βασικότερο αυτόν είναι ότι αφού ο κύριος Τσίπρας θέτει ως βασικότερο θεμέλιο της διαδικασίας για τις άδειες το τίμημα το οποίο εισπράχθηκε
και εφόσον κατάφερε να το εισπράξει από 4 υπερθεματιστές, γιατί δεν έθεσε παραπάνω άδειες, ούτως ώστε να εισπράξει ακόμα μεγαλύτερο τίμημα. Το ΣΕΒ σε μια έρευνά του, η οποία δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η απώλεια από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες θα είναι περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η έλλειψη του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για πολλωστή φορά θα φέρει ακόμα χειρότερα μέτρα, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο την κοινωνία στην ύφεση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το θέμα της τηλεοπτικής άδειας. Είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη, μια παρέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε με τη δήλωση του κ. Τσίπρα πριν ένα μήνα στη ΔΕΘ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι καμία πιθανότητα ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ και το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην κάνει δεκτό το λαϊκό αίσθημα το οποίο αποτυπώθηκε στους αριθμούς του ποσού που εισπράξε μέσα από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Αλλά και πέραν αυτού, το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας επενέβη στο θεμέλιο της δημοκρατίας, στο θεμέλιο του κράτους δικαίου, στο ίδιο το Σύνταγμα. Πριν από λίγες μέρες, ο κ. Τσίπρας θέσπισε μια επιτροπή για συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δεν υπάρχει ούτε ένας συνταγματολόγος. Παραβλέποντας όμως μια πολύ μεγάλη αρχή, ότι η αναθεώρηση του συντάγματος δεν γίνεται από την κυβέρνηση, η αναθεώρηση του συντάγματος γίνεται από τη Βουλή. Για πολλωστή φορά, ο κ. Τσίπρας δείχνει να το ξεχνά. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνοντας και τη φράση του αρχηγού εχθές, όσο ο κ. Τσίπρας θα ρίχνει το επίπεδο, τόσο αυτή δεν την ανεβάζει. Εμείς αποφύγαμε να ρίξουμε για πολλωστή φορά λάσπη στον ανεμιστήρα, αλλά καταθέσαμε 12 προτάσεις. 12 προτάσεις με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς. 12 προτάσεις οι οποίες είχαν σαν πυρήνα αξιών το εξής: τη δημιουργία μιας νέας συμφωνίας αλήθειας ανάμεσα στον πολίτη και στο κράτος. Μια συμφωνίας αλήθειας η οποία θα παραδείχεται το εξής: ότι το κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος δεν είναι αντίπαλός μας. Εν κατακλείδη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέβηκε στην εξουσία βουτυγμένη στο ψέμα και στην αλαζονία. Και σήμερα σβήνει στην κατακραυγή και στην απαξίωση. Η ιστορία πολύ σύντομα θα γράψει ότι ο κ. Τσίπρας θα είναι ο νεότερος θεός πρωθυπουργός της χώρας. Η συζήτηση στην Ολομέλεια κράτησε σχεδόν 8,5 ώρες, ενώ ονόματα πολιτικών και επιχειρηματιών ακούγονταν από όλες τις πτέρυγες με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπά κόκκινο. Μάλιστα, οι συνεχείς αναφορές σε πολιτικούς προκάλεσαν ένα μπαράζ τοποθετήσεων προσωπικού, με αποτέλεσμα το λόγο να πάρουν εκτός από τους πολιτικούς αρχηγούς σχεδόν 10 υπουργικοί βουλευτές. Πάντως, οι υψηλοί τόνοι φαίνεται πως λειτουργήσαν συσπηρωτικά στις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, που σε αρκετά σημεία διέκοπταν για να χειροκροτήσουν τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη αντίστοιχα. Η πολιτική αντιπαράθεση ήταν σφοδρή, με πειρά να εκτοξεύονται για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως οι τηλεοπτικές άδειες, η δικαιοσύνη, η πρώτη αξιολόγηση και οι πληστηριασμοί. Και ενώ φούντωνε η μάχη στη Βουλή, ταυτόχρονα διεξαγόταν και ένας πόλεμος εκτός της αίθουσας με non-papers, ανακοινώσεις και δηλώσεις.